Το υποκατάστημα της Σιντεράσκο στη Θεσσαλονίκη συμπλήρωσε ήδη 2 χρόνια λειτουργίας και η εταιρεία δείχνει έμπρακτα τη στήριξή της, κόβοντας και φέτος την πρωτοχρονιάτικη πίτα της στη συμπρωτεύουσα. Σύσσωμη, η διοίκηση της εταιρείας έδωσε το παρόν μαζί με πλήθος συνεργατών τόσο από τη Βόρεια Ελλάδα όσο και από την υπόλοιπη χώρα. Δύο χρόνια περίπου πριν η Ιντεράσκο αποφάσισε να επεκτείνει τις δραστηριότητες της εκτός Αθηνών, ιδρύοντας το πρώτο υποκατάστημά της στην γενέτειρά της, την πανέμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η ανταπόκριση που δεχθήκαμε από όλους τους συνεργάτες της Βορείου Ελλάδος ήταν αναπάντεχη και αισθανόμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και άρρηκτα δεμένοι μαζί τους και βεβαίως χαιρόμαστε πολύ που το τολμήσαμε αυτό το εγχείρημα. Αυτό που θέλουμε σίγουρα να συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να είμαστε κοντά τους, να αποτελέσουμε για αυτούς την πιο ανθρώπινη εταιρεία, εξασφαλίζοντας όμως ότι από μέρους μας θα έχουν όλη την υποστήριξη, όλα τα σύγχρονα μέσα, ό,τι πρέπει να έχει η τεχνολογία, η σύγχρονη εποχή, οι νέες απαιτήσεις, οι νέες νομοθεσίες, να είμαστε δίπλα τους και πάντα με αυτούς να πορευόμαστε για να κάνουμε και τα επόμενα βήματά μας. Από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του υποκαταστήματός μας στη Βόρεια Ελλάδα, θέσαμε ως πρωταρχικό στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων με τους ήδη φυστάμενους συνεργάτες της εταιρείας μας, αλλά και τη διεύρυνση των συνεργασιών μας, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία σχέσεων, μακροχρόνιων σχέσεων ουσίας. Τα 2 πρώτα χρόνια καταφέραμε να δημιουργήσουμε σχέση εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας, πετυχαίνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα. Το 2019 σκοπεύουμε να συνεχίσουμε με ακόμα πιο εντατικούς ρυθμούς, εστιάζοντας εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση του κλάδου αυτοκινήτου, στους κλάδους υγείας, περιουσίας αλλά και αστικής ευθύνης που παίζουν και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς μας. Για την επόμενη χρονιά, τη φετινή δηλαδή, ελπίζουμε ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα. Υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση και αυτή είναι το πώς θα χρησιμοποιήσουμε με τις ευκαιρίες που μας δίνει η τεχνολογία, έτσι ώστε με συνέπεια και απευθυνότητα αυτές τις ευκαιρίες να τις περάσουμε στον κόσμο, είτε μέσω τα social media, είτε μέσω τις ηλεκτρονικές εφαρμογές, πάντα εστιασμένες όμως στο δίκτυο και στους πελάτες μας. Την ασφαλιστική βιομηχανία την επηρεάζουν 2 σημαντικές προκλήσεις. Το κανονιστικό πλαίσιο, που συνεχώς απαιτεί συμμόρφωση σε νέες διαδικασίες από εταιρείες αλλά και από διαμεσολαβούντες. Δεύτερον, είναι η τεχνολογία. Η τεχνολογία καθημερινά αλλάζει τα δεδομένα μας και απαιτεί έρευνα και ανάπτυξη, ιδιαίτερα από τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά επίσης χρειάζεται και εξοικείωση και εκπαίδευση από όλους. Οι 2 παράμετροι που ανέφερα, τόσο το κανονιστικό πλαίσιο όσο και η τεχνολογία, επηρεάζονται μεταξύ τους σε μεγάλο βαθμό. Όσοι θέλουμε να παραμείνουμε στον χώρο και να συνεχίσουμε να ευημερούμε, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις αλλαγές και να προσαρμοστούμε πάρα πολύ γρήγορα στις νέες συνθήκες. Τώρα, ως εταιρεία, εμείς έχουμε λάβει τη στρατηγική απόφαση να επενδύουμε συνεχώς στην έρευνα και ανάπτυξη, ώστε να δημιουργούμε τα κατάλληλα εργαλεία για τους συνεργάτες και για τους πελάτες. Λειτουργούμε ήδη ψηφιακά, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία. Παρέχουμε στους συνεργάτες μας σύγχρονα εργαλεία, έχοντας όμως σαν βασική προϋπόθεση αλλά και κανόνα την ενεργό ανθρώπινη σχέση του διαμεσολαβητή με τον πελάτη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Δημιουργήσαμε σύγχρονες πλατφόρμες και για συνεργάτες αλλά και για πελάτες, τόσο σε desktop, σε tablets αλλά και κινητά. Δημιουργήσαμε το πρόγραμμα επιβράβευσης Loyalty Ευχαριστώ. Δημιουργήσαμε εξελιγμένα προγράμματα Business Intelligence. Στόχος όλων αυτών είναι να δώσουν οι συνεργάτες προστιθέμενη αξία στους πελάτες. Κλείνοντας, θα ξεφύγω λίγο από την ερώτησή σας και θα ήθελα να τονίσω ότι στόχος μας βασικός επίσης είναι μια σημαντική παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα. Και στο πλαίσιο αυτό έχουμε ήδη προχωρήσει σε βελτιώσεις τόσο προγραμμάτων όσο τιμολογίων αλλά και διεύρυνση του δικτύου συνεργατών μας στη Βόρεια Ελλάδα.